Με πλησιάζεις. Με πλησιάζεις, σου είπα. Μπορεί να ξεχωρίσεις τη μορφή τους μέσα στο πλήθος. Ίσως τους δεις να προσπερνάνε βιαστικά. Πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Πρόσωπα γνώριμα. Σαν να κοιτάς τον εαυτό σου σε καθρέφτη. Που όμως έχει σπάσει. Γιατί τα όνειρα έχουν γίνει πια εφιάλτες. Και ο χρόνος κόλλησε μέσα σε μια στιγμή. Μια θολή, ακαθόριστη γραμμή. Που δεν υπάρχει γυρισμός αν προσπεράσεις. Αν παραβείς τη δέκατη εντολή. Ποια θα γυρίσει να κοιτάξει εμένα? Έτσι έλεγα. Ούτε φραγκάτος ήμουνα, ούτε ωραίος γκόμενος. Και το μέσα μου χειρότερο από το απ' έξω. Στο τσάκ την πρόλαβα την κύρωση. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω μια στροφή. Είπα καιρός να φροντίσω και λίγο το Θέμη. Ήτανε μία από εκείνες τις γυναίκες που τρελαίνεσαι και μόνο που τις βλέπεις. Αλλά με ένα στόπ κόκκινο, να, μην πλησιάζετε. Και δεν πλησίασα. Θελημένα τουλάχιστον, γιατί ήξερα ότι δεν με έπαιρνε. Τυχαία έγινε το πρώτο touch. Τι κάνεις εκεί? Κλείσε, πάω στο δωμάτιο. Έχεις παγώσει ολόκληρη. Εντάξει είμαι. Τι έχεις? Τίποτα, σβήσε το φως. Σταμάτα. Γιατί? Γιατί δεν θέλω. Σταμάτα. Δεν καταλαβαίνεις, ε. Τι να καταλάβω, ρε Νίκη. Ως πότε άμα αποφεύγεις? Δεν σε αποφεύγω. Δεν έχω διάθεση. Είναι πολύ καιρός που δεν έχεις. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Τι άλλο δηλαδή? Εσύ θα μου πεις. Κοιμήσου, παρακαλώ. Και σταμάτα να φτιάχνεις σενάρια με το μυαλό σου. Εσύ με αναγκάζεις με τη στάση σου. Φρόντισε όμως να αλλάξεις τακτική, γιατί και η υπομονή έχει τα όρια της. Εντάξει, παράτατα. Πάμε για κανένα ποτό. Όχι, έχω κανονίσει κάτι. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν πήγαινα ποτέ καλά με τα αθλήματα. Είναι η πρώτη φορά που αποφάσισα να το κάνω, τέλος πάντων. Είστε καπνιστές? Ναι. Καπνίζετε πολύ? Ανάλογα, ξέρω εγώ. Κάνα πακέτο. Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας? Πρόσφατο ή κληρονομικό? Είναι απαραίτητα όλα αυτά? Φυσικά. Ανάλογα με τη φυσική σας κατάσταση θα βγει και το πρόγραμμα. Ναι. Είχα ένα πρόβλημα με το ποτό. Αλλά τώρα είμαι εντάξει. Είμαστε υποχρεωμένα τα ρωτάμε αυτά. Για τη δική σας ασφάλεια, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα βγάλουμε ένα πρόγραμμα για μια εβδομάδα, να ανοίξει το σώμα και συνεχίζουμε ανάλογα. Ναι, αυτό θέλω κι εγώ, να ξεσκουριάσω λίγο. Γεια σου, Χριστό. Καλό βράδυ. Ωραίο κόσμο έχετε εδώ.
Ναι, έχουμε. Away from every evil thing. Να βοηθήσω. Αν μπορείς. Χίλιες φορές μου το έχει δείξει ο Χρήστος, αλλά είμαι ανεπίδεκτος. Κι εγώ έτσι παιδευόμουν στην αρχή. Για δοκίμασα τώρα. Καλύτερα, ευχαριστώ. Τίποτα. Είμαι ο Θέμης. Νίκη. Χάρηκα. Κι εγώ. Νίκη. Ήρθες. Με κοροϊδεύεις. Μισή ώρα περιμένω απ' έξω. Συγγνώμη, έχεις δίκιο, δεν κατάλαβα τι πέρασε η ώρα. Τι έπαθε αυτό το κύριο. Δεν ξέρω, μου έσβηνε. Έλα, τελείωνε. Πήγαινε να αλλάξεις. Μην με αγχώνεσαι, παρακαλώ. Έχω δουλειά, καταλαβαίνεις. Βιάζομαι. Αν βιάζεις, θα φύγει, θα πάρει τάξη. Τι να σου πω. Εγώ φταίω που ήρθα. Ακόμα. Δεν θα έρθω. Γιατί? Γιατί δεν βρίσκω το λόγο να περάσω άλλη μια πληκτική βραδιά με πληκτικούς ανθρώπους. Φίλοι μας είναι. Φίλοι σου. Εν πάση περιπτώσει είχαν την ευγένεια να μας καλέσουν και μας περιμένουν. Πήγαινε τότε. Μαζί θα πάμε. Παύλο, δεν θα έρθω. Τελείωσε. Δεν θα γίνεται μονίμως αυτό που θες εσύ. Αυτό που θέλω εγώ. Με κοροϊδεύεις. Πες μου κάτι που σου έχω ζητήσει και δεν έχεις φέρει αντίρρηση. Έτσι είμαι εγώ. Έτσι είσαι τον τελευταίο καιρό και δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλλά θα το μάθω. Να είσαι σίγουρη πως θα το μάθω. Άρχισες πάλι. Πήγαινε να αντιθείς. Οι άνθρωποι περιμένουν. Δεν θα με κάνεις ρεζίλη εσύ. Σου είπα, δεν το. Όταν σου μιλάω, δεν θα μου γυρνάς την πλάτη. Με πονάς. Πήγαινε να αντιθείς, είπα. Εντάξει. Θα προσποιηθώ για άλλη μια φορά το πόσο ευτυχισμένο ζευγάρι είμαστε. Καλησπέρα. Νόμιζα ότι δεν θα έρθεις και ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Γιατί? Είσαι μόνη εδώ μέσα που μου δίνει κουράγιο. Κουράγιο? Όλοι οι άλλοι με βλέπουν που ζορίζομαι και γελάνε. Υπερβάλλεις, μια χαρά τα καταφέρνεις. Γυμνάζεσαι καιρό, έτσι? Ναι, είναι κι αυτός ένας τρόπος για να περνάω τη μέρα μου. Τι έπαθες? Τίποτα. Σίγουρα, να φωνάξω τον Χριστό. Όχι, όχι, καλά είμαι. Έχεις τυπήσει. Είσαι μελανιασμένη. Δεν είναι τίποτα. Δεν έπρεπε να έρθω σήμερα, δεν έχω καμία διάθεση για γυμναστική. Έχει πρόβλημα? Με παίρνει μπρος. Θα βοηθήσω. Άσε καλύτερα, βιάζομαι. Θα πάρω ταξί. Τι ταξί? Μπορώ να σε πω εγώ. Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Επιμένω, δεν έχω πώς, ούτε έχω κάτι να βιάζομαι. Είσαι πολύ ευγενικός, αλλά. Δεν θα παρεξηγηθώ. Θα πάρω ένα ταξί. Να μην σε βγάλω από το δρόμο σου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί που θες εσύ. Τέλειωσε. Δεν ακούω κουβέντα. Πάμε. Από εκεί. Εντάξει. Εδώ είμαι μια χαρά. Εδώ μένεις στο σχολείο? Όχι, λίγο πιο πάνω. Γιατί να μην σε πάω στην πόρτα σου? Είναι καλύτερα να κατέβω εδώ.
Μα δεν υπάρχει ψυχή, δεν φοβάσαι? Όχι, αυτό δεν το φοβάμαι. Τι φοβάσαι τότε? Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω, αλλά μερικές φορές και μόνο το να πούμε κάτι, να το βγάζουμε από μέσα μας, μας ξαλαφρώνει. Είσαι πολύ γλυκό παιδί. Αυτό πρώτη φορά μου το λένε. Δεν θέλω να σε φορτάσουμε τα προβλήματά μου. Καλά-καλά δεν γνωριζόμαστε. Ευκαιρία να γνωριστούμε. Και όσο για το φόρτωμα, μην ανησυχείς. Αντέχω. Με τον Παύλο, τον άντρα μου, περνάει μια δύσκολη φάση και δεν θέλει να με δει να πιάνω από ξένο αυτοκίνητο. Θα βάλει διάφορα στο μυαλό του. Ζηλεύει. Πάντα ζηλεύει, αλλά τον τελευταίο καιρό έχει παραγίνει κατάσταση. Εδώ που τα λέμε έχει και δίκιο, με τόσο όμορφη γυναίκα. Σε ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο. Πρέπει να φύγω. Έχει περάσει η ώρα. Σε ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Μίλαγε και δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της. Τα τελευταία 3 χρόνια... τίποτα. Τελείως στεγνός. Και από ποτό στεγνός. Το τελευταίο εξάμεινο. Και όπως καταλαβαίνεις, ήμουν έτοιμος να το ξαναρχίσω. Βλέπεις, πιο εύκολα αρπάζεις μια μπουκάλα παρά μια γυναίκα. Τι περίμενες, δεν θα μου το λένε? Παίρνεις τηλέφωνο στο γυμναστήριο και ρωτάς αν είμαι εδώ. Μου κάνεις αλακό. Δεν καταλαβαίνεις ότι με προσβάλλεις. Γιατί δεν με πιστεύεις? Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ. Γελάνε όλοι πίσω από την πλάτη μου. Με κάνεις ρεζίλι. Μα δεν μπορώ να μένω συνέχεια κλεισμένη μέσα στο σπίτι όταν λείπεις. Παύλο, Παύλο, σε παρακαλώ, μην μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Σε παρακαλώ. Νίκη, είσαι καλά? Καλά είμαι, δε. Ηρέμησε. Πάμε κάπου να μιλήσουμε? Όχι, όχι, καλύτερα να γυρίσω στο σπίτι. Όχι, όχι, είσαι σίγουρη? Ναι. Κάτσε, κάτσε, να πάμε να πιούμε ένα καφέ, μέχρι να συνέλθεις. Οκ, πάμε. Νόμιζα ότι με τον καιρό θα άλλαζε. Αλλά γινόταν όλο και πιο δύσκολος, πιο νευρικός. Πίστευα ότι έφταιγε η εταιρεία, ότι πιεζόταν, αλλά δεν ήταν αυτό. Με ζηλεύει αρρωστημένα. Τελευταία έχει γίνει βίαιος. Ναι, το πρόσεξα. Τον φοβάμαι. Μίλησες σε κάποιον, ζήτησες βοήθεια? Από ποιον? Δεν θα με πίστευε κανένας. Όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί με θεωρούν πολύ τυχεροί που με παντρεύτηκε. Γιατί δεν τον χωρίζεις? Δεν ξέρεις τι είναι ικανός να κάνει. Μια φορά βρήκα το κουράγιο να του το πω και λίγο έλειψε να με πνίξει. Μ' άρπαξε από το λαιμό και... Νίκη, όποτε χρειαστείς τη βοήθειά μου, μη διστάσεις. Θα σου δώσω το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή μου. Θέλω να με νιώθεις κοντά σου, φίλος σου. Λοιπόν, πάω. Καλό ταξίδι. Θες να σου φέρω τίποτα? Όχι, ευχαριστώ. Πάντως, αν άλλαξες γνώμη, προλαβαίνουμε. Υπάρχουν και νέες θέσεις στην πτήση. Όχι, δεν άλλαξα γνώμη. Κάποτε σου άρεσε να ταξιδεύεις μαζί μου? Κάποτε. Τι μας έχει συμβεί? Στα αλήθεια να ρωτιέσαι? Φυσικά. Πήγαινε να τα χάσεις την πτήση σου. Συγγνώμη που σε...
Μπορώ να πω? Φυσικά, ναι. Τι σου βγαίνει? Έπρεπε να κρυφτώ κάπου μέχρι να του περάσουν τα νεύρα. Δεν θα σε μπλέξω, μη φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Θα του πω ότι πήγα στο ξενοδοχείο. Ο πρώτος που μου πέρασε από το μυαλό ήσουν εσύ. Δεν ξέρω γιατί. Χαίρομαι πολύ που ήμουν ο πρώτος. Έχεις κάτι να πιω? Όχι, μόνο μπύρα και αυτή χωρίς αλκοόλ. Ναι, όχι, δεν πειράζει, άστο. Συγγνώμη δηλαδή που σου γίνομαι βάρος, αλλά... Μην το ξαναπείς αυτό. Σου είπα, θέλω να μην νιώθεις δικό σου άνθρωπο. Τον φοβάμαι πολύ. Είναι άρρωστος, μου είπε ότι θα φύγει για ταξίδι και όλη την ημέρα με παρακολουθούσε. Βγήκα μια βόλτα στα μαγαζιά και ήταν συνέχεια από πίσω μου. Δεν κρατήθηκα, έγινα έξαλλη. Του ζήτησα εξηγήσεις, ούρλιαζε, έγινε έξαλλος. Βγήκαν από τα μαγαζιά και μας κοιτάγανε. Άρχισε να λέει ασυναρτησίες ότι τον απατάω, ότι έχω κόμενος. Δεν μπορώ άλλο. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα μου κάνει κακό. Ηρέμησε. Εδώ δεν μπορεί να σε πειράξει. Σε ευχαριστώ. Νιώθω ασφάλεια κοντά σου. Ποτέ δεν το φανταζόμουν ότι θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου. Έστω και έτσι. Είσαι πολύ γλυκό παιδί. Μου το ξανά πες αυτό. Το εννοώ. Τάμσα, βλέπω. Ναι, δεν... Σήμερα είμαι κάπως. Πρέπει όμως να βγάζεις το πρόγραμμα, θες άλλες αποτελέσματα, εντάξει. Ναι, το βγάλω, ευχαριστώ. Εκείνη η κοπέλα που η Λίκη σταμάτησε, έχω πολλές μέρες να τη δω. Τι να σου πω, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Μήπως έχεις το τηλέφωνο της? Είχε αφήσει ένα τηλέφωνο, αλλά μη ζητάς να σου δώσω. Ναι, sorry, έχεις δίκιο, μαλακία μου. Δεν είναι δική μου δουλειά. Φιλικά σου το λέω. Είναι παντρεμένη. Ναι, μου το έχει πει. Και ο άντρας της είναι πολύ μαλάκας. Ναι. Τις προάλλες τη χαστούκησε έξω από το γυμναστήριο, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και δεν βγήκες να τον πλακώσεις? Δεν πρόλαβα. Μπήκε μέσα μέχρι και έγινε καπνός. Πώς μπορεί να χτυπάει ένα τέτοιο πλάσμα? Εγώ απορώ πως κάθεται μαζί του. Τέλος πάντων. Καλύτερα να μην ξανάρθει. Στεναχωριέμαι που τη βλέπω. Αλλά ναι. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Είμαι καλά, μην ανησυχείς. Τώρα είμαι καλά. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν μπορούσα να σε πάρω.
Θέλω να σε δω. Οκ. Το πολύ σε ένα τέταρτο θα είμαι εκεί. Ναι, ναι. Γεια. Σπυρό, μπορώ να φύγω για καμιά ώριτσα? Κυριακάτικα, τι τρέχει? Ένας φίλος του έτυχε κάτι, θα σου πω, να την κάνω? Πήγαινε, αλλά μη σε καθυστερήσει πολύ αυτός ο φίλος. Εντάξει. Θα βγεις? Ναι. Πού θα πας? Θέλω να πάρω αέρα. Μπορούσες να μου το πεις, να πάμε κάπου μαζί. Έχεις σοβαρότερα πράγματα να κάνεις από να βγεις μαζί μου. Αν μου το έλεγες, θα σταματούσα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά μου δείχνεις τόσο καιρό. Το μόνο που σε απασχολεί είναι οι επενδύσεις σου. Η εταιρεία σου προσφέρει την άνεση να ζεις έτσι. Πώς έτσι δηλαδή? Τι άλλο θέλεις? Πες μου τι άλλο θέλεις. Μη φωνάζεις. Αχάριστη. Σου δίνω τα πάντα και έχεις το θράσος να με ειρωνεύεσαι. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Νίκη, πρόσεξε. Δεν θα ανεχτώ άλλα από σένα. Πρόσεξε. Θέλω να πάω μια βόλτα μόνη μου. Αυτό μόνο. Δηλαδή τόσο φοβερό είναι? Ωραία. Ωραία, πήγαινε. Εσύ είπες ότι έχω να κάνω σοβαρότερα πράγματα. Θα πρέπει να σε δω. Μου λείπεις. Μου λείπεις. Και εμένα μου λείπεις, μωρό μου. Πήγα να σαλτάρω τόσες μέρες που δεν είχα νέα σου. Νόμιζα ότι δεν θες να με ξαναδείς. Νόμιζα ότι μετάνιωσες. Τι είναι αυτό που λες? Απλώς έπρεπε να αφήσω τα πράγματα να ηρεμήσουν. Δεν μπορεί να είμαι τόσο τυχερός. Ξέρεις, ποτέ δεν είχα κάτι σαν και σένα στη ζωή μου. Ήταν ένα μείγμα από... Πώς να σου το πω... Πάρε με τώρα... και προστάτεψέ με... σώσε με... μια τρυφερή γυναίκα... ένα χάδι... αυτό ερωτεύτηκα... είχε τρελαθεί το σύμπαν γύρω μου... ήμουνα καψούρης και εκείνη το ίδιο... βρισκόμασταν... κρυφά, φοβόταν τον άντρα της. Ερχόταν με μελανιές και ήθελα να τον τζακίσω τον μπούστη που σήκωνε χέρι πάνω της. Δεν θέλω να νομίζεις ότι ανησυχώ άδικα. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή? Έχει αλλάξει η συμπεριφορά του. Ξαφνικά έγινε γλυκός, ευγενικός. Κάτι υποψιάζεται, το βλέπω στα μάτια του. Και στην τυφορά γενικά. Μην αστιάβεσαι. Το φοβάμαι περισσότερο όταν είναι έτσι ήρεμος. Δεν τον παρατάς το μαλάκα. Δεν άρχισε να ζήσει μαζί μου. Έτσι θα μπορέσω να σε προστατέψω. Κάποια στιγμή θα το πάρει απόφαση. Στο έχω ξαναπεί. Προτιμάει να με σκοτώσει παρά να με αφήσει να φύγω. Είναι ικανός να το κάνει, πίστεψέ με. Ωραία, και τι θα κάνουμε? Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι? Το ξέρω. Το ξέρω ότι δεν μπορούμε. Πρέπει να προσέχουμε πολύ. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Κράτα με. Κάτι θα σκεφτούμε. Κάποια λύση θα υπάρχει. Γεια. Πότε θα σε ξαναδώ? Θα σου τηλεφωνήσω.
Είσαι καλά, μωρό μου, είσαι καλά. Τα φρένα. Δεν είχα φρένα. Προσπάθησα να σταματήσω, αλλά δεν... Έχεις χτυπήσει. Όχι, όχι, εντάξει με. Πώς έγινε αυτό? Έχει διαρροή. Πρέπει να είναι κομμένα. Αυτός το έκανε. Αυτός. Ησύχασε, μωρό μου, ησύχασε. Σου το είπα. Είναι ικανός για όλα. Κάποιον έβαλε για να με βγάλει από τη μέση. Θα το σκοτώσω τον Μπούστη. Όσο εδώ ήταν δεν πάει άλλο, θα το σκοτώσω. Είσαι σίγουρος? Το μετάνιωσες, ε? Όχι, δεν πρέπει να κολλώσω τώρα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Τότε άσε με να σε βοηθήσω. Όχι, εσύ δεν πρέπει να ανακατευτείς. Δεν μπορώ να σε αφήσω να πάρεις όλο το βάρος επάνω σου, αγάπη μου. Πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω, έτσι θα με βοηθήσεις. Κανόνισε να είσαι με κόσμο, να έχεις άλωθη. Εντάξει, θα το κάνω. Θα τη στήσω έξω από το σπίτι. Όχι, όχι στο σπίτι. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει σωστά. Αν είναι να καταλήξει στη φυλακή, καλύτερα να το ξεχάσουμε. Τότε πού? Κάθε Τετάρτη κάθεται μέχρι αργά στην εταιρεία. Εκείνη την ώρα τα γραφεία είναι άδεια. Και στο πάρκινγκ δεν υπάρχει ψυχή. Ωραία. Θα τον περιμένω εκεί και θα τον ευνηδιάσω. Πρέπει να φοράς οπωσδήποτε γάντια και να έχεις το πρόσωπό σου καλυμμένο. Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, να μην μπορεί να σε αναγνωρίσει. Θα το κάνω να φανεί αληστεία. Θα πάρω ό,τι έχει πάνω του και θα τα εξαφανίσω. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, για ένα διάστημα δεν θα μπορούμε να βλεπόμαστε. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν γίνεται αλλιώς. Θεμή, 20 λεπτά είπαμε. Μην το παρακάνεις. The mountain won't hide you. Run to the sea will not have you. And run to your grave will not hold you. All on that day.
the father. Cinnamon, the sea, it rages. And cinnamon, the grave will not hold you. All on that day, run to the Lord, Lord, he's had me. Run to the Lord. Cinnamon, 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 where you gonna run to? All on that day, run to the mountain will hide you. Run to the sea will not hold you. And run to your grave, the grave will not hide you. All on that day, cinnamon, the mountain is falling. And cinnamon, the sea, it rages. And cinnamon, κυρία Σολδάτου. Παρακαλώ. Δεν θα με θυμάστε, δούλευα κάποτε στην εταιρεία του συζύγου σας. Συλληπιτήρια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν. Έχεις τρελαθεί τελείως. Τι είναι αυτά που κάνεις? Ναι, έχω τρελαθεί. Δεν αντέχω άλλο. Τρεις μήνες και δεν έχεις επικοινωνήσει μαζί μου. Και 33 άμα χρειαστεί. Είπαμε ότι πρέπει να προσέχουμε. Τι φαντάστηκες δηλαδή, ότι θα έβγαινε από τη μέση και εμείς θα ζούσαμε έναν όκλητο τον έρωτά μας? Η αστυνομία λέει τα πάντα. Θα πέσουν και πάνω μου υποψίες, δεν το καταλαβαίνεις? Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη. Και μόνο που ήρθα εδώ είναι πολύ επικίνδυνο. Μη φύγεις, σε παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνεις, ε. Θες να τα χαλάσεις όλα, να καταλήξουμε στη φυλακή, αυτό θες? Όχι, όχι, θα κάνω ό,τι μου πεις, το ξέρω, μαλακία μου, αλλά. Σ' αγαπώ όσο δεν έχω αγαπήσει τίποτα άλλο στη ζωή μου. Κι εγώ σ' αγαπώ. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, για να μπορούμε να είμαστε μαζί. Νομίζω ότι εμένα μου είναι εύκολο. Και μετά πάλι τίποτα. Έσβηνα μέσα σε ένα τίποτα. Την κατάσταση τώρα χειροτέρευαν και οι εφιάλτες. Έβλεπα και ξανά βλέπα τα μάτια εκείνου του φουκαρά που του είχα κατεβάσει το λωστό στο κεφάλι. Πέρασαν έτσι άλλοι δύο γαμημένοι μήνες χωρίς να έχω νέα της. Δεν τέλειωσα. Κάτι δεν πήγαινε καλά, το αισθανόμουν. Ήμουν έτοιμος να ξαναρχίσω το πιωτό. Δεν είχα από πού αλλού να κρατηθώ. Έκανα μια τελευταία προσπάθεια. Ξαναπήγα έξω από το σπίτι της. Ήθελα να τη δω, έστω από μακριά, να της χτυπήσω το κουδούνι, κάτι να κάνω τέλος πάντων. Δεν μπορούσα να ζω άλλο έτσι. Να ζήσω επιτέλους τη ζωή μου έτσι όπως τη θέλω εγώ. Μαζί μου. Μαζί σου φυσικά. Αμφιβάλλεις?
θέλω να σε μοιράσω με κανέναν. Νομίζω ότι εμένα μου άρεσε. Τον συχαίνομαι. Σταμάτησε να συνοχλεί ο μαλάκας. Τον ζόρισε την τελευταία φορά και φοβήθηκε ότι θα με χάσει. Δεν το παρακάνεις όμως. Μέχρι να αριστοποιήσεις την περιουσία και να την κάνουμε από εδώ, πρέπει να τον καθησυχάζεις. Μας κάνει καμιά στραβή τώρα που είμαστε τόσο κοντά. Μη φοβάσαι. Τι θα τολμήσει να κάνει, τι θα πει, σκότωσε τον άντρα της. Μην ανησυχείς μωρό μου. Ένα ζουλάκας είναι. Τον κάνω ό,τι θέλω. Μέχρι στιγμής τα έχει χάψει όλα. Είσαι σίγουρη? Θέλεις να είμαστε μαζί ή όχι? Ξέρεις πόσο το θέλω. Τότε κάντο. Χτύπα. Γαμώτο. Ξανά. Ρε μωρό μου, δεν το... Ξανά είπα. Είναι έτοιμος να τσιμπήσει, μην το χαλάς τώρα. Πρέπει να γίνει μελανιά, με φαίνεται. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Άσε τη, συγγνώμη τώρα. Τα φρένα. Δεν είχα φρένα. Έχει διαρροή. Πρέπει να είναι κομμένα. Αυτός το έκανε. Αυτός. Θα τον πάρω στο τηλέφωνο. Και μόνο που θα ακούσει τη φωνή μου, θα είναι ευτυχισμένος για μέρες. Πρέπει να φύγω. Γιατί δεν κοιμάσαι εδώ απόψε? Πλάγια κάνεις. Μωρό μου, το ξέρω ότι δεν μπορούμε. Αλλά θα το ήθελα τόσο πολύ. Ας βγούμε να το ανακοινώσουμε μόνοι μας τότε. Δεν περιμένουμε μαζί κανείς. Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια. Συνέχεια. Θα είμαστε, μωρό μου. Σε λίγο καιρό θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και θα το κάνουμε όπου θέλουμε. Σε όποιο μέρος της γης μας αρέσει. Σταμάτα. Πρέπει να φύγω. Ας ηχάνεις. Ψάχνεις. Τι θες εσύ εδώ? Πώς μπήκες? Με πλησιάζεις. Με πλησιάζεις, είπα. Δεν μπορούσα να την βλέπω να γελάει πίσω από την πλάτη μου. Βάλα άλλο ένα. Τελευταίο. Τις προάλλες μου είπες ότι την έπνιξες. Με πόσους τρόπους θα τη σκοτώσεις την κόμενα? Τι σημασία έχει? Το θέμα είναι ότι τη σκότωσα. Okay. Ό,τι πεις, φιλάρακο. Αυτό κερασμένο από μένα.
Σερσέρα φάμ, φίλε μου. Holy King, cause my skin to crawl away from every evil thing. In a cotton mouth, in a cotton mouth, quick across the water.